Κάθε τρει και λίγο σε ένα podcast όπου πέφτουμε από τα σύννεφα. Γιατί κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, φίλες και τα λοιπά, δεν υπάρχει τίποτα πιο σύνηθε σύνηθες στην ελληνική ε, κοινωνική ζωή πέρα από το έπεσα από τα σύννεφα. Κανονικά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουμε καθόλου ένθια, μια και κανεί δεν μένει στο σπίτι του και οι περισσότεροι από εμά, αν όχι όλοι, ζούμε σε ένα σύννεφο. Τι περισσότερε φορέ είναι ένα ροζ σύννεφάκι, άλλε φορέ είναι ένα πάρα πολύ γκρίζο συννεφάκι. Και αυτό θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή, στο σημερινό podcast κάθε τρεις και λίγο, με όλα αυτά τα γκρίζα συννεφάκια, τα οποία πάνε και του γκρίζουν κάτι ρούς συννεφάκια και μετά γίνεται καταιγίδα, καταιγίδα βιασμών. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία, το λέγαμε και στο προηγούμενο podcast, είναι μια κοινωνία η οποία αν ανοίξει στην επικαιρότητα δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να βιάζει ο ένας τον άλλον και ε, ε, μη σα φαίνεται ούτε χαριτωμένο ούτε αστείο, γιατί δεν είναι ούτε χαριτωμένο ούτε αστείο όλο αυτό. Με αφορμή τι ε, υποθέσει πρόεδρου στο φω τη δημοσιότητα, από πίσω ξεσπάνε άλλε 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Πολλές περιπτώσεις και πόσες ακόμη δεν φτάνουν μέχρι τη δημοσιότητα και πολύ χειρότερα δεν φτάνουν μέχρι τη δικαιοσύνη. Είτε γιατί τα θύματα δεν ε, μπορούν να σηκώσουν το όλο βάρος αυτής της υπόθεσης, να το ξαναζήσουν αυτό, είτε γιατί τα θύματα δεν είναι στην ψυχολογική κατάσταση λοιπόν να σηκώσουν αυτό το βάρος είτε γιατί οι θύτες είναι τόσο ισχυροί και μην πάει ο νους σας, πάντα σε τρελά οικονομικούς παράγοντες και πολιτικούς κτλ ο ισχυρός μπορεί να είναι με διάφορους τρόπους ισχυρός απέναντι στο θύμα του Τώρα, σε ό,τι αφορά στον διασμό στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε το δείγμα τη 24 χων για τοξικολογική εξέταση στην Ελβετία, παρακαλώ, και εφόσον αποδειχθεί ότι όντω ήταν ανεχνήθηκαν τοξικές ουσίες και όντως ναρκώθηκε η κοπέλα τότε κινδυνεύουν μέχρι και με όχι κινδυνεύουν η ποινή που θα μπορεί να επιβλήθηκε μέχρι και η σόβια για τους θήτες αυτής της υπόθεσης. Οι εξελίξει είναι τόσο ραγδαίες, τόσο γρήγορες που είχαμε τουλάχιστον άλλες δύο κοπέλες να καταγγέλουν ότι κακοποιήθηκαν με τον ίδιο τρόπο με τον ίδιο τρόπο και πιθανόν και από τους ίδιους ανθρώπους αυτά θα τα δείξει η δικαιοσύνη. Πάντως το θέμα όμως δεν είναι τώρα σε αυτό το podcast οι υποθέσεις αυτό κάθε αυτό γιατί το είπαμε και πριν, το πάμε και στην, στο προηγούμενο podcast κάθε τρεις και λίγο Δυστυχώ έχουμε πάρα πολλέ τέτοιες υποθέσεις και δυστυχώ σε κοινωνία φαίνεται συνεχώ ότι είμαστε πολύ πιο πίσω από ό,τι νομίζουμε και από ό,τι καυχόμαστε, από ό,τι με όλη αυτή τη διθενιά ντυμένη, όλοι μας έχουμε μια εντύπωση ότι ζούμε στο 2022 σε μια ε, ευρωπαϊκή χώρα. Όχι, δεν ζούμε στο 2022 σε μια ευρωπαϊκή ε, χώρα. Ζούμε στα late 80s, στην καλύτερη περίπτωση, αργά, αργά 80, να το πω έτσι, ε, στην ε, Τεχεράνη του Σάχη, έχει περάσει λίγο Σάχης, έχουν μπει οι μουλάδες στην Τεχεράνη και κάπου εκεί είμαστε. Και μην μπλέκετε τους μουλάδες σαν και καλά με την Εκκλησία. Δεν έχει να κάνει με την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει και τέτοιους ανθρωπούς οπισθοδρομικούς, αλλά η Εκκλησία έχει και θεωρώ ότι είναι οι περισσότεροι σε επίπεδο κλήρου και ιεραρχίες, και πολύ προοδευτικού ανθρώπου. Ανθρώπου με ανοιχτά μυαλά που πραγματικά επιτελούν το έργο το οποίο έχουν υπομιστεί και σα το λέει ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει και καμία σχέση ούτε με την Εκκλησία και προσπαθεί να κρατάει και μια απόσταση γενικότερα από τις θρησκείες αλλά όχι υπάρχουν και πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τους ανθρώπους αυτούς που το έχουν ανάγκη αυτό μιλάμε γενικότερα το να αισθανόμαστε ότι είμαστε κάπου στο μεσαίωνα και κάπου λίγο πιο πίσω σε επίπεδο κοινωνία. Και είμαστε σε επίπεδο κοινωνία πάρα πολύ πίσω. Καταρχήν και πρώτον και κύριον, όταν πέφτουμε από τα σύννεφα, ακούγοντα τέτοιε περιπτώσει. Θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν, θεωρώντας ότι δεν γίνονται, θεωρώντας ότι είναι κάτι που γίνεται κάπου αλλού, αφορά κάποιον άλλον. Και προσέξτε, αφορά κακού ανθρώπου. Ότι αφορά δηλαδή ε, Αυτά τα κάνουν κακές κοπέλες, έτσι, που, οι οποίες πάνε σε κακά ύποπτα πάρτι γιατί αν ήταν, κακιά, αν ήταν καλή κοπέλα δεν θα πήγαινε σε ένα ύποπτο πάρτι, δεν θα φοράγε κολλητή μπλούζα να τονίζεται το στήθος της, δεν θα φοράγε πιο κοντιφούστα, δεν θα έβαφε τα μάτια της στα χείλη της, δεν ξέρω εγώ το πρόσωπό της όπως το έβαψε ή δεν θα είχε κάνει τα μαλλιά της κατσαρά ή ότι τρίχες κατσαρές. Στα μάτια των ιεροεξεταστών γυαλίζουν δαίμονε, έγραφε ο Γκαλεάνο και έχει απολύτω δίκιο σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, Αυτό σημαίνει κυρίε και κύριοι ότι όταν ψάχνει να βρει δαίμονε, θα βρίσκει δαίμονε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τη μία θα φταίει το ότι η κοπέλα έχει κοντιφούστα, την άλλη ότι κουνιότανε, την άλλη ότι βαφόταν, την άλλη ότι μίλαγε κάπω, την άλλη ότι ήταν πολύ εύθυμη, την άλλη ότι ήταν πολύ δύστροπη, την άλλη ότι πάντα κάτι θα βρίσκει κάτι και πάντα ε, θα πέφτεις από τα σύννεφα για το παιδάκι της διπλανής ε, πόρτα και βόλτα, το οποίο ε, φαίνονταν τόσο καλό παιδί που έχει λεφτά, είναι πλούσιος είναι ο πατέρας του αυτό, η μάνα του εκείνη και οδηγεί ωραίο αυτοκίνητο γιατί κακά τα ψέματα στο μυαλό μας ο καλός είναι όμορφος και πλούσιος ο κακός είναι ένας χοντρός καράφλας άσχημος τον οποίο πια θα γυρίσει να το κοιτάξει. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να βιάσει. Ενώ ο πώ λένε, ο όμορφο, ο ψηλό, ο πλούσιο, αυτό ο άνθρωπο τα έχει όλα. Οπότε δεν πρόκειται να βιάσει. Δυστυχώ όμω η πραγματικότητα μα προσγειώνει, μα κατεβάζει από τα συννεφάκια έναν έναν. Στα οποία όμω το ξαναλέω, δεν πιστεύω ούτε καν ότι ανεβήκαμε ποτέ σε αυτά τα συννεφάκια. Απλά τα χρησιμοποιούμε ω ένα άλοθη απέναντι στον εαυτό μα. Σε αυτά λοιπόν τα συννεφάκια στα οποία είμαστε πάνω, Συμβαίνουν αυτέ οι περιπτώσει, είτε είναι η υπό, υπόθεση Δουρή, τα θυμάμαι πολύ παλιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ή μικρότερη μπορεί να το θυμάστε. Ο Δουρή ήταν ο άνθρωπο ο οποίο είχε βιάσει και σκοτώσει τα παιδάκια του και μετά έβγαινε στα κανάλια στι ειδήσει εκείνη τη εποχή ε, και πήγαινε με τα αποσπάσματα εκεί που ψάχνανε στην ύπεθρο να βρουν τα παιδιά. Τα παιδιά τα, τα δικά του, τα οποία τα είχε σκοτώσει εκείνο, τα είχε βιάσει και τα είχε ο ίδιο. Λοιπόν, θα έχουμε, τέτοια, έχουμε τέ, είμαστε τέτοιου είδου κοινωνία. Είμαστε η κοινωνία η οποία ακούει στο διπλανό σπίτι να πέφτουν καρικλοπόδαρα, να γίνεται πανικό, ξύλο έτσι, να φωνάζει, να βρίζει, Μόρι αυτό, ο, εσύ, μω, θα σε κάνω, θα σε σκοτώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε δείξω, ο, 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 δεν ξέρω εγώ τι, και να μην μπαίνουμε στον κόπο, όχι να πάνε να χτυπήσει την πόρτα τώρα, να πει παιδιά, είστε καλά, τι γίνεται εδώ μέσα, αλλά να πάρει την αστυνομία, γιατί θεωρούμε στο μυαλό μα ότι θα γίνουμε ρουφιάνοι. Όχι, δεν γίνει ρουφιάνοι. Δεν είσαι, δεν είσαι εσύ της ο μαλάκα τη υπόθεση. Ο Ρουφιάνο δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ο Ρουφιάνο είναι ένα κατάλληλο παλιό, το οποίο έχει να κάνει με ιδεολογικά πράγματα. Εδώ δεν μιλάμε ιδεολογικά. Εδώ μιλάμε για υποθέσει ζωή. Και πόσε από αυτέ τι υποθέσει ζωή πραγματικά θα, θα είχαν αποφευθεί, πόσε από αυτέ τι γυναικοκτονίε, πόσε από αυτού του ξυλοδαρμού, από όλα αυτά που γίνονται καθημερινά, το ξαναλέω δίπλα μα, θα είχαν αποφευθεί, θα είχαν μειωθεί, εάν ήξερε το θύμα ότι ο διπλανός του νοιάζεται. Αλλά δεν συμβαίνει το ξαναλέμε αυτό. Κλείνουμε τα αυτιά μας, κλείνουμε τα μάτια μας, με δίνουμε, δεν θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται όταν κλείνει η πόρτα του διπλανού διαμερίσματος, η πόρτα του διπλανού σπιτιού, κάνουμε ότι όλοι ότι δεν ακούμε και στο τέλος πέφτουμε από τα σύννεφα όταν ο δράστης κυκλοφορεί κρατώντας από τα μαλλιά το κεφάλι του θύματος. Πέφτουμε από τα σύννεφάκια μας, ένα προ ένα. Ελεύθερη πτώση χωρί αλεξίπτωτο. Βεβαίω δεν μπορούμε και τίποτα, γιατί σε λίγο αναβαίνουμε. Άντε το πολύ πολύ, το πολύ πολύ να μας α, αναταράξει λιγάκι, να μα αναταράξει λιγάκι τα ραφάλ τα οποία ήρθαν σήμερα πανηγυρικά. Πανηγυρικά ήρθαν τα ραφάλ η Νέα Δημοκρατία σαν ένα κόμμα το οποίο σέβεται τον εαυτό της και το λέω να το πω και να το διευκρινίσω έτσι και να το τονίσω δεν αναφέρεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία το σχόλιο αυτό γιατί οποιοδήποτε κόμμα ήταν στην εξουσία και σέβεται τον εαυτό του τα μια βιντεάρα να δείχνει τα ραφάλ να έρχονται και στο τέλος τα κόλλαγε και ένα λογότυπο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Πασό ερχόμαστε ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει και το έχουμε διαπιστώσει. Δεν μα έχουν πάρει τα χρόνια, δεν είμαστε και υπερήλικε. Αλλά είμαστε και σε μια ηλικία στην οποία έχουμε δει και πέντε πράγματα στη ζωή μα και ξέρουμε και γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν έχει το βάζο με το μέλι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην τα ανοίξει το, το, το βαζάκι με το μελάκι και να χώσει μέσα τι δαχτυλιά σου και να πασαληφθεί από το γουρούνι για μετά να λε: Όπα μαζί τα φάγαμε. Τα ραφά λοιπόν ήρθαν. Δεν τα φάγαμε μαζί, άλλοι θα τα φάνε. Καλό φάγο τα παιδιά για να ενισχύσουν την εθνική άμυνα τη χώρα γιατί όπω πολύ σωστά λένε πάρα πολλοί φίλοι σήμερα ε, και στο διαδίκτυο. Τι να τις κάνεις, τις μεθ. τι κάνει τη ΣΜΕΘ, τι να τι κάνει, στι μονάδε διδαστητική θεραπεία, τι να τι κάνει, τα ξαναδοχεία, τα ξαναδοχεία, σύνομαι, τα μ, νοσοκομεία τα οποία θα είναι ωραία σαν ξαναδοχεία, τι θα τα κάνει. Μπορεί να τα κάνει κάτι, τάει α πούμε και τα θαυμάζει. Κάμα να αρρωστήσει, που λέει και ο Χατζηχρήστο, δεν τον πληρώνει τον ή κάποιο είναι αυτό ο οίκα, θα πα μια φορά στο τόσο δηλαδή τι να τα κάνεις και αν έρθει ο Τούρκος λέει ένας φίλος στα διάβασα εδώ στα social media αν έρθει λέει ο Τούρκος και πάρει ας πούμε τη Σάμο την πάρει, την καταλάβει θα, έχει, θα, έχουμε ένα ωραίο τουρκικό νοσοκομείο μετά γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε τα Ραφάλ και αυτά που παίρνουμε προκειμένου και δεν φτιάχνουμε καλά νοσοκομεία δεν φτιάχνουμε καλά νοσοκομεία γιατί αν φτιάξουμε καλά νοσοκομεία θα μας τα πάρει ο Τούρκο και μετά θα είναι το τουρκικό νοσοκομείο. Είδες, είμαστε έξυπνοι. Δεν είναι Παιδιά, αυτό θέλει πονηράδα. Θέλει ένα σχεδιασμό και πρέπει να βλέπει πολύ μπροστά, να βλέπει λίγο παραπέρα. Οπότε, τι, τι, λέει η κυβέρνηση. Λέει, Χάζω, είσαι σε ωραίο ξαναδοχείο. Πάει, έχω κολλήσει με τα ξαναδοχεία. Έχω να κάνω ωραίο ξαναδοχείο, νοσοκομείο, νοσοκομείο, ξαναδοχείο στην Σάμο, στην, στη Μιτυλίνη, στη Χίο, στο Καστελόριζο. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, μην είστε τίποτα χάζι. Δεν θα το κάνω γιατί άμα το πάρει ο Τούρκο αύριο μετά αύριο, θα του γοντώσει έτοιμο ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο. Όχι, θα πάω να το πάρω ένα ραφάλ. Θα το πάρω ένα τζιπ, θα το πάρω κάτι τέλο πάντων. Θα το πάρω κάτι που θα πιάσει τόπο το οποίο αύριο μεθαύριο έχει μεταπολιτική αξία. Τι μεταπολιτική αξία μπορεί να έχει ένα ραφάλ, Θα μου πει: Υπάρχει μάντρα που πουλάνε μεταχειρισμένα ραφάλ. Όχι, δεν νομίζω, δεν ξέρω κιόλα. Δεν είμαι και σίγουρο αν είναι μάντρα, αλλά εμεί βεβαίω συνήθω στον τομέα τη άμυνα η ελληνική κυβέρνηση. Διαχρονικά οι ελληνικέ κυβερνήσει ψωνίζαν από μάντρε. Συνήθω ψωνίζαμε από την Αμερικανική μάντρα, όπου πηγαίναμε, ξέρω εγώ, έχουν και παράδοση στα second hand, στα δεύτερο χέρι με τα χειρισμένα αυτοκίνητα. Οι Αμερικανοί πηγαίναμε και εμεί και πέραμε δεύτερο χέρι με τα χειρισμένα F16, α πούμε, δεν ξέρω και πώ τα λένε. Να μην σα μπαίνω τώρα, μην μπαίνω σε ονομασίε και λέω χαζομάρε. Αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά που πήραμε ένα καινούριο πράγμα. Πήγαμε στην γαλλική αντιπροσωπεία, τα είδαμε, μα γυάλισαν, τα, ο πρωθυπουργό τα δε τα είδα, του, του, του γυάλισαν. Λένε πολύ ωραίο, λέω αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσο πάει αυτό, πόσο πάει. Λέει αυτό που κάνει τόσο. Και πόσα πιάνει, πιάνει τόσο. Τι και, και τόσο. Πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό να το πάρουμε. Ρώτησε και δύο-τρει άλλου, μου λένε Αφεντικό είναι πάρα πολύ καλό το μηχάνημα. Τα πήραμε. Πολύ καλά τα πήραμε. Να μην παρεξηγούμε. Πάρα πολύ καλά τα πήραμε. Αλλά μια σοβαρή κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά να είναι σοβαρή, δεν έχει σημασία ποιο θα. Θα μπορούσε να κάνει σοβαρή κυβέρνηση και ο Γιάννη Ωβαρουφάκη. Με το έναν ο Γιάννη. Θα μπορούσε θα μπορούσε να κάνει σοβαρή κυβέρνηση και ο Αλέξη ο Τσίπρα. Του δόθηκε ευκαιρία, ψιλοτσίρκο ήταν. Τέλο πάντων. Είχε και τι καλέ στιγμέ του. Θα μπορούσε να ήταν σοβαρή κυβέρνηση, κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όχι, 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 όχι Παναγία μου. Όχι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, του Κυριάκου. Του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θα μπορούσε να ήταν σοβαρή κυβέρνηση. Θα μπορούσε. Αλλά εάν σε ένα-δύο πράγματα ήταν σοβαρό, σε δύο-τρία άλλα πράγματα το έκανε και εκείνο τσίρκο. Είναι τη μόδα. Το θέμα είναι όμω ότι πάσουμε από σοβαρέ κυβερνήσει. Πάσουμε από κυβερνήσει οι οποίε θα κοίταζαν το ίδιο σοβαρά να ενισχύσουν και τον τομέα τη δημόσια άμυνα και τον τομέα τη δημόσια υγεία. Και τον τομέα τη δημόσια άμυνα και τον τομέα τη δημόσια εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν και είναι διαχρονικό αυτό σε μια χώρα η οποία θέλει να πάει μπροστά και να μην είναι στα late 80 που λέγαμε σε επίπεδο νοοτροπίας και σε επίπεδο εκπαίδευση, ακόμη να παλεύουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά στις δαπάνες για την παιδεία. Διαχρονικό ζήτημα αυτό πάντα ήταν η αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Τώρα τα τελευταία χρόνια το έχουμε ξεχάσει και μετά το μνημόνιο λίγο το ψιλοξεχάσαμε ακόμα περισσότερο και το μοναδικό το οποίο μας ενδιαφέρει όταν μιλάμε για αύξηση δαπάνες στον χώρο της παιδείας είναι οι προσλήψεις, να προσληφθούν άνθρωποι που δεν είναι κακό και αυτό όπου χρειάζονται δάσκαλοι καθηγητές πρέπει να υπάρχουν αλλά όλα αυτά στον ελληνικό δημόσιο τομέα αντιμετωπίζονται ως να βολευτεί ένα σύστημα να βολευτούν κάποιοι άνθρωποι, του οποίου θα βρούμε μπροστά μα σε εκλογέ, αύριο μεθαύριο, και δεν έχει καμία απολύτω σημασία το ότι οι άνθρωποι αυτοί περίμεναν ε, μετα, πο, πάρα πολλά χρόνια για να διοριστούν επιτέλου. Και έτρεχαν σαν του ε, Αθήγανου, δεξιά και αριστερά, μετακινούμενοι, δηλαδή ομάδε, κάθε τρει και λίγο αναπληρωτέ. Τώρα που του διορίσαμε, πρέπει να του τιμήσουμε και να του τονίσουμε ότι εμεί σα διορίσαμε, πα και φιλοτιμηθούν και μα ψηφίσουν. Και το ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη κυβέρνηση αυτό, αλλά διαχρονικά ο τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι ελληνικέ κυβερνήσει. Όλε, μα σχεδόν όλε. Ακόμα και αυτέ οι οποίε ήταν πρώτη φορά αριστερά, πρώτη φορά λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, πρώτη φορά δεξιοαριστερά, πρώτη φορά αριστεροδέξιε. Όλε αυτέ οι κυβερνήσει, είτε είναι δεξιέ είτε είναι αριστερέ, αποδείχτηκαν ότι είναι κατά βάση αδέξιε. Για να αλλάξουμε όμω θέμα και να αφήσουμε πίσω μα τα ρόζα στα τα γκρι, τα ραφάλ τα οποία ήρθαν και είπαμε τα χαρήκαμε, και για να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μα αφορά όλου, είναι φυσικά αυτό γύρω από τον κορονοϊό, την πανδημία, την όμικρον, η οποία σαρώνει, είναι το χειρότερο κύμα, έτσι λέγαμε εμεί, αλλά οι ειδικοί λένε το χειρότερο κύμα αλλά δεν έχει έρθει ακόμη, δεν έχει αποκλιμακωθεί. Πάντω το καλό, να το πω εντό εισαγωγικών στην υπόθεση, είναι το γεγονό ότι δεν πάει πολλοί κόσμο, δεν καταλήγει πολλοί κόσμο στα νοσοκομεία. Βεβαίω έχει να κάνει κιόλα ότι πλέον έχουμε εμβολιαστεί, έχει εξασθενήσει και ο ιός, αλλά θα πρέπει να το επισημάνουμε. Βεβαίω το γεγονό ότι χθε στην Σάμο, μάλλον την Τρίτη στι 18 του μήνα, η Σάμο είχε 54 κόσμματα και σταθερά. Τι τελευταίε δύο εβδομάδε έχει περίπου 41-42 κούσματα κατά μέσο όρο την ημέρα. Αντιλαμβάνεται κανεί ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και ότι εμείς που δεν έχουμε κολλήσει, το ξαναλέω, είμαστε απλά κυρίε και κύριοι πλήρω αντικοινωνικοί. Δεν είναι ότι προσέχουμε, αφήστε αυτέ τι χαζομάρε, αντικοινωνικοί είμαστε. Όπου βλέπουμε κόσμο, σκονόμαστε και φεύγουμε, δεν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπου και γι' αυτό το λόγο ακόμη δεν έχουμε νοσήσει από την COVID-19 κτλ, κτλ, κτλ. Υπάρχει όμω και μία που δεν το λένε ψεκασμένη, δεν το λένε άνθρωποι που έχουν πνευματικού στο Άγιο Νόρο, αλλά άνθρωποι που είναι σοβαροί έχουν, μια, έχουν ιδιαίτερες ενστάσεις για πολλά πράγματα και για την υγειονομική διαχείριση της κρίσης την οποία όμως δεν θα ήθελα εγώ να τα αναπαράγω εδώ αυτά μπορείτε να διαβάσετε και μόνοι σας αλλά κυρίως για την πολιτική διαχείριση της κρίσης όπου η πολιτική διαχείριση της κρίσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από την υγειονομική διαχείριση. Στην υγειονομική διαχείριση θα πρέπει να ακούσουμε τους ειδικού τι έχουν να πούν. Η πολιτική διαχείριση είναι αυτό όλο αυτό που γίνεται μετά την εισήγηση των ειδικών. Και τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα έχουμε διαπιστώσει και έχουμε δει ότι οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις που δεν έχουν να κάνουν και σε πολύ μεγάλη σχέση με αυτά που εισηγούνται οι ειδικοί. Η πολιτική λοιπόν διαχείριση της κρίσης είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει ένα σώρο προβλήματα και πραγματικά δεν είμαι από αυτού, οι οποίοι πιστεύουν ότι αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση θα τα έκανα καλύτερα. Προσωπικά πιστεύω ότι οποιοδήποτε και να ήταν κυβέρνηση στη δεδομένη χρονική στιγμή θα έκανε λίγο πολύ τα ίδια. Γιατί, Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουν από μόνοι του, είναι κάτι που βλέπουν τι διεθνεί πρακτικέ πάνω στο θέμα αυτό και προσπαθούν ελαφρώς να το περιορίσουν, να το προσωμιώσουν στα ελληνικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί κανείς να μην επισημάνει ότι η πολιτική διαχείριση της οικονομικής της κρίσης, της κρίσης αυτής που μας ήρθε από την πανδημία ήταν μια διαχείριση που αφήνει πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά ερωτηματικά και κυρίως δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και ενώ στην αρχή είπαμε «Μπράβο, πήρε τα πάνω της γρήγορα, κλειστήκαμε μέσα, δεν γίναμε μπέργαμο», στην συνέχεια όμως αντιλαμβανόμαστε ότι οι παλινοδίες της κυβέρνησης και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη κούραση στον κόσμο και ίσως κιόλας και η εξάπλωση τόσο πολύ των κρουσμάτων είναι αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης κούρασης που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο ο οποίος έχει χαλαρώσει Βλέπει και ότι είναι και μια πιο ήπια μορφή αυτή η όμικρον και κινείται ανάλογα. Όπω και να έχει, θα πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό και να το προσθέσουμε και να το έχουμε και στα υπόψη μας όταν θα έρθει η ώρα. Και η ώρα που τη φαίνεται θα έρθει σχετικά γρήγορα μιας και το πρώτο εξάμεινο της χρονιάς αυτή που διανύουμε σύμφωνα με αυτούς που παρακολουθούν πολύ στενά τις κάρτες ταρό και πλένε τον καφέ και τα κόκαλα θα έχουμε εκλογές. Και μα ενδιαφέρει εμά, παιδιά, το γεγονό ότι θα έχουμε εκλογέ. Προφανώ και δεν μα ενδιαφέρει το γεγονό ότι θα έχουμε εκλογέ, γιατί θα το σταθμίσουμε, θα το λειτουργήσουμε εκείνη τη στιγμή που θα έρθει στο αυτό και ανάλογα με το πόσα φράγκα θα έχουμε στην τσέπη. Αν έχουμε, ένα, αν έχουμε κάτι φράγκο παραπάνω, μπορεί να ψηφίσουμε τον ίδιο. Αν δεν έχουμε, θα πάμε να ψηφίσουμε κάτι άλλο. Υπάρχει όμω γενικότερα στην κοινωνία και παρακαλώ εσεί όλοι που είσαστε στα κόμματα, λιγάκι ανοίξτε λίγο τα αυτιά σα και δείτε το. Η κοινωνία πλέον δεν ασχολείται με την πολιτική. Ασχολείται σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ελάχιστο πολύ μικρό ποσοστό. Κάτω από 50% ασχολείται με την κοινωνία, γύρω στο 40%. Δηλαδή οι 4 στους 10 ασχολούνται με την πολιτική, οι 6 στους 10 δεν ασχολούνται καν. Από τους 4 στους 10 λοιπόν που πάνε και ψηφίζουν και στηρίζουν την κοινωνία, την, την, την όλη αυτή διαδικασία να το πω έτσι, ο ένας στους 4 από αυτούς πάει και ψηφίζει ένα άλλο άκυρο κόμμα. Ένα κόμμα δηλαδή το οποίο δεν θα έβγαινε ποτέ. Ένα, ένα τα εκατό, άλλος ένας ας πούμε πάει και ψηφίζει το τρίτο κόμμα, ε, τέταρτο και κάτω της ε, ε, δύναμη των κομμάτων που θα μπουν στην Βουλή και υπάρχουν ε, κι άλλος 1,5 και είναι και ένας 1,5 ο οποίος πάει και ψηφίζει την κυβέρνηση. Με τον 1,5 λοιπόν που ψηφίζει την κυβέρνηση βγαίνει κάθε κυβέρνηση και λέει ότι έχω πλειοψηφία. Έτσι είναι το σύστημα, έτσι βγαίνει και λέει. Βεβαίω, πλειοψηφία όμω οι κυβερνήσει δεν έχουν και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά. Και να μην κάνουν το χαζό και προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά με αυτού που έρχονται, γιατί έτσι βολεύει το σύστημα. Να κοιτάνε και αυτού που είναι απ' έξω, που οι απ' έξω είναι περισσότεροι από αυτού που είναι από μέσα και είναι ακόμα πολύ περισσότεροι από αυτού που είναι από πιο μέσα, πιο μέσα χωμένοι. Γιατί τα κόμματα πλέον έχουν γίνει μικρέ ομαδούλε δεν έχουν τη δυναμική που είχαν στις δεκαετίες τις παλιότερες όπου υπήρχε και μια ιδεολογική αντιπαλότητα και ο κόσμος αν θες και πίστευε κιόλα. ήταν και αυτό το βόλεμα στο δημόσιο ήταν όμως ότι πάρα πολύ ότι πίστευε και σε ιδέε και είχε και μια ιδεολογική αντιπαράθεση τώρα έχει γίνει τόσο μικρό που θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν θέλω να τις πω συμμορίες, συμμορίες λένε αυτοί που δεν πιστεύουν πάρα πολύ στη δημοκρατία, εμείς όμως πιστεύουμε στη δημοκρατία, θα πούμε ότι έχουν γίνει πολύ κλειστοί Σχηματισμοί με αποτέλεσμα να είναι και πάρα πολύ αποκομμένοι από οτιδήποτε συμβαίνει στην κοινωνία. Και αν τα κόμματα δεν ξαναβρούν τον δρόμο του προ την κοινωνία, θα έχουμε συνεχώς μια κοινωνία η οποία δεν θα ασχολείται με αυτά, δεν θα ασχολείται με τίποτε άλλο. Και το μόνο που θα θυμάται κάθε δε και λίγο είναι να σκαρώνει ε, στιχάκια. Στιχάκια τα οποία θα λένε δικό σα συνάδελφοι, θα καταλήγουν λέγοντα δικό σα συνάδελφοι και θα νευριάζει πάρα πολύ ο εκάστοτε πρωθυπουργό και θα βάζει τον οποιοδήποτε χύψη Τηλεοπτικό αστέρα να κάνει μια συνέντευξούλα, να τον ζητήσει, να τον ρωτήσει τα αυτονόητα. Τι φάγατε, ποια είναι η αγαπημένη σε ομάδα κτλ. Πλέον αυτά όμως δεν πιάνουν, το έχουμε ξεπεράσει αυτό και θα πρέπει να ερωτηθεί και κάτι πιο σοβαρό. Και πείτε μου όμω, τι είναι πιο σοβαρό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα από την δίωξη στον χώρο του τύπου. Προσέξτε, είναι δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα. Ο συγχωρεμένο ο οποίο άφησε πίσω του τρεις βίλες στο Μονακό μια βίλα στο Μαϊάμι δύο βίλες πως είχε στο Μαϊάμι στην Κύπρο, στην Μύκονο, στην Κέρκυρα στην Εκάλη, στη Νέα Υόρκη και δεν ξέρω εγώ πως ακίνητα αλλά και τι άφησε επίσης σε ρευτό στην τράπεζα άλλη δημοσιογραφία αυτή και άλλη η αποκαλυπτική δημοσιογραφία η οποία λέει ότι κοιτάξτε να δείτε το FBI στι ΗΠΑ έκανε μια έρευνα για την Νοβάρτη και από την έρευνα αυτή που έκανε το FBI στις ΗΠΑ για την Οβάρτης και τσάκωσε αυτούς που είναι της Οβάρτης εκεί και πληρώσανε και πρόστιμα, τιμωρηθήκανε βγαίνουν κάποια ονόματα βγαίνει λοιπόν από την έρευνα αυτή του FBI στην Αμερική ότι ο Μιχαήλ Ζωσβανίας πήρε λεφτά από την Οβάρτης και λέει λοιπόν το FBI «Ω, κοιτάξτε να δείτε, πάρτε τα γιατί έχω εδώ αυτόν τον τύπο εδώ ο οποίος η Νοβάρτης λέει ότι του έχω σε φράγκα έτσι, του Φράγκα, για να κάνει τη δουλειά μεταξύ δημοσίου και νοβάρτης. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα μια πενταετία φοβάται να αγγίξει τα στοιχεία αυτά. Ή τα αγγίζει, τα κοιτάζει, τα ξανακοιτάζει, τα βλέπει στο γραφείο και λέει «Α, να δούμε», δίνοντας το δικαίωμα ή μάλλον να σα το πω διαφορετικά για να μην έχει και καμία κομματική χρειά κρατώντας σε ομοιρία αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται με βάση το έγγραφο αυτό ότι τα πήρανε. Και του κρατάει ισομοιρία γιατί δεν προχωράει τι υποθέσεις, ούτω ώστε αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον είναι αθώοι, να δικαιωθούν και να πάψει να σπηλώνεται το όνομά του. Να πάψει να σπηλώνεται το όνομα του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, να πάψει να σπηλώνεται το όνομα του κ. Ανδρέα Λοβέρδου και εν πάση περιπτώσει γενικά όποιου εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία. Το ξαναλέω. Πέντε χρόνια τώρα η ελληνική δικαιοσύνη, μετά στοιχεία τα οποία έχει στείλει το FBI, δεν προχωράει την υπόθεση δεν έχει προχωρήσει την υπόθεση, δεν έχει κάνει κάτι, δεν έχει δικάσει, δεν έχει αθώσει κάποιον, δεν έχει καταδικάσει κάποιον και κρατάει όμοιρου του ανθρώπου αυτού που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και τώρα κάνει και το εξή. Τώρα εγκαλεί για τέσσερι κακοκυματικέ πράξει και δύο δημοσιογράφου οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τη δημοσίευση στοιχείων γύρω από την υπόθεση αυτή, γύρω από την υπόθεση αυτή, γύρω από την υπόθεση αυτή. Ούτε ξεκαθαρίζει αυτούς που έχουν εκτεθεί το όνομα αυτών που έχει εκτεθεί έχουν εκτεθεί όλα αυτά τα χρόνια, πέντε χρόνια τώρα και αδίκω, εγώ θα πω ότι διασύρονται. Έτσι, να γίνει το δικαστήριο, να αποδείξουν οι άνθρωποι ότι είναι αλλά από την άλλη, στέλνει στα δικαστήρια και αυτούς και τον ε, ε, δημοσιογράφο, ε, τους δύο δημοσιογράφου, γιατί πρόκειται για άντρα και για γυναίκα, οι οποίοι ασχολούνται δημοσιογραφικά με δημοσιογραφική έρευνα με το θέμα αυτό. Η δολοφονία Καραϊβάζ πριν από περίπου ένα χρόνο δεν έχει βρει ακόμα απάντηση η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά στις θέσεις των χωρών σχετικά με την ελευθεροτυπία και συνεχίστε να πιστεύετε και να πιστεύουμε όλοι μαζί ότι βρισκόμαστε σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2022. Κάθε τρεις και λίγο το podcast που ακούτε μέσα από το samostimes.gr στο κανάλι μας στο YouTube Samostimes και στη σελίδα του samostimes.gr στο Facebook. Στο μικρόφωνα και σήμερα ο δημοσιογράφος Μιχαλής Βανιάς μέχρι την επόμενη φορά, την Παρασκευή. Φιλιά στο σπίτι και να προσέχετε.